Αλλά βλέπουμε τον Πασιαλίνα. Πασιαλίσσα θα πήδηξε στο τζάμπολ. Και πρώτη επίδεση. Ο Ίγκραμ θα σουτάρει και αυτός για τρεις στον ευνηδιασμό και θα ευστοχίσει. Είναι κάτι που μας καθόρισε εδώ. Τρίποντα από τον Ίγκραμ που ισοφαρίζει. Και ο Ρόμπινσον είδε τον Ίγκραμ, ο οποίος πέρασε κάτω από το καλάθι και κάρφωσε. Ο Μιχάλης Κουμίθα κερδίζει τα φάουλ, ενώ πολύ ωραία επίθεση από την Απόπ. Ο Βόσιγκτον, ο Βόλεϊ πάει μέχρι μέσα, θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Ίγκραμ. Η γκάρ του Απόπ. Ο Ίγκραμ για τρεις. Σαλή πάσα μέσα στον Γρίβα, ωραία κίνηση. Όλη η επίθεση στη διάθεση του Παραλυμνίου, παρόλα αυτά ο Ίγκραμ θα κάνει. Ο Ρόμπινσον σηκώνεται από το ύψος των βολών και σκοράρει. Ο Βόσιγκτον, η πάσα στην αδύναμη πλευρά, ο Ίγκραμ ξεχασμένο σουτάρει για τρεις και φτωχή. Και την μπάλα έξω, ο Βόλεϊ μέχρι το lay-up, 25-24. Ο Βόσιγκτον περνάει στον Μπασαλή, ο οποίος αστόχησε όμως εκεί. Απάρτει το παιδικό rebound, νέα προσπάθεια, καλά και φάουλ. Ναι, βολή. Ο Ίγκραμ σουτάρει για τρεις, μέσα. Μπάλα στον Μπασαλή που γυρίζει και περνάει τον Ρόμπινσον με τον Ίγκραμ. Για τρεις ο Βόλεϊ μέσα για αυτός. Επίπεδα. Ο Ίγκραμ θα σκοράρει με τρομερό φόλο ο Ρόμπινσον. Ο Στάκη πατάει και σηκώνεται για τρεις, τρίποντο και φάουλ. Αναμετρήσεις του εθνικού μας συγκροτήματος. Σε τρίποντο από τον Στάκη. Ένωσης, σιγά φωνάζει ο Κακιούζης, αλλά ο Στάκη δεν σταματάει με τίποτα. Λάμπους, ο Ρόμπινσον φτάνει μέχρι το lay-up, 51-43. Ποιος θέλει να πάει σε ένα coast to coast. Τρομερό μπλοκ από τον Ρόμπινσον. Ο Ίγκραμ πάει μέχρι το καλάθι για ένα τρομερό κάρφωμα. Για την FIBA. Και με σιγουριά ωραία καλάθι και φάουλα από τον Ρόμπινσον. Σε έκλεψε ο Washington, ο οποίος πάει μέχρι το lay-up. Και θα λέγαμε... Λάμπους με τον Πασαλή, ο Κουμής. Ο Κουμής πήγε, ο Πασαλή πήγε πάνω του, αλλά ο Κουμής με μία περιστροφή. Η Ένωση. Ίγκραμ για τρεις μέσα. Στάκεϊ περνάει μέχρι το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχη φόλου όμως από τον Ρόμπινσον. 4 στα 21 τρίποντα. Ρόμπινσον. Ωραία στον κουμί. Ωραία το τελείωμα. Στα μέσα. Βλέπει τον Πασαλή. Σουτάρει αυτός για τρεις. Μέσα με τη λήξη του χρόνου. Πέτυχε 43 πόντους. Βλέπουμε τη νέα φουρνιά. Τους νεαρούς της Ένωσης θέλουν να μπουν σιγά σιγά στα καλούπια του προπονητή τους. 92-75 το τελικό σκορ.